Γεια σας, καλημέρα σας. Έχουμε λοιπόν στη διάθεσή μας κάποια στοιχεία της ΓΕΣΕ, από έρευνα της ΓΕΣΕ, ό,τι αφορά την εικόνα της αγοράς εργασίας στη χώρα μας αυτή τη στιγμή. Μια έρευνα η οποία θα δημοσιευθεί το προσεχές διάστημα. Και επειδή έχουμε ετοιμάσει κάποιες κάρτες, λέω κύριε Ρομπόλη, σιγά σιγά να τις διαβάζουμε και να τις σχολιάζουμε όλοι μαζί. Λοιπόν, η πρώτη είναι για αφορά την αγοραστική δύναμη των κατώτατων μισθών στη χώρα μας, η οποία έχει φτάσει, κύριε Ρομπόλη, στα επίπεδα του 80. Στις αρχές δεκαετίας του 80. Μετά τη μείωση που έχει υποστεί ο κατώτατος μισθός από το 2012 και μετά. Ναι. Και βέβαια και ο μέσος μισθός, όπου το 2009 ήταν 1.100 ευρώ. Και σήμερα βρίσκεται ο μέσος μισθός στα επίπεδα. Το έχουμε και στη συνέχεια αυτό. Ναι. Τώρα, ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο είναι το δεύτερο που έχει η κάρτα μας αυτή. Αφορά στην καθυστέρηση, στην καταβολή μισθών, η οποία φτάνει από έναν έως 12 μήνες και μάλιστα αφορά 850.000 εργαζόμενους. Κοιτάξτε, εδώ είναι το φαινόμενο του ότι εργάζονται κανονικά οι εργαζόμενοι στις εργασίες που είναι, κυρίως στον τομέα του τουρισμού το παρατηρείται αυτό το φαινόμενο, αλλά και στον τομέα των υπηρεσιών. Ναι. Και πληρώνονται βέβαια με μια καθυστέρηση 5 μηνών, 6 μηνών και φτάνει και μέχρι εδώ. Τον ένα χρόνο. Είχα εμπειρικά μια γνώση πριν 15 μέρες που ήμουνα στην Κρήτη, που μου λέγανε ότι εργαστήκαμε τον Ιούλιο για να πληρωθούμε τον Ιούλιο του 2013 και θα εργαστούμε τον Αύγουστο του 2014 για να πληρωθούμε τον Αύγουστο του 2013. Έχουμε και ποσοστό σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις, κύριε Ρομπόλη? Σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις, όχι. Όχι, δεν έχουμε. Λοιπόν, έχετε καταγράψει και με τέσσερα έτσι χαρακτηριστικά ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας αυτή τη στιγμή. Είναι η επόμενη κάρτα που έχουμε ετοιμάσει. Το πρώτο λοιπόν είναι η χαμηλή μισθή μας, το είπατε και νωρίτερα. Το δεύτερο, η ανασφάλιστη εργασία, το συζητούσαμε νωρίτερα και με τον κύριο Πανταζή. Ευέλικτες μορφές απασχόλησης και βεβαίως όλα αυτά επισκιάζονται από ένα και μοναδικό δεδομένο, ότι η ανεργία παραμένει σε πολύ ψηλά επίπεδα. Ακριβώς. Και η πρόβλεψη που έχουμε κάνει μέχρι το 2020 είναι ότι θα κινηθεί με κάποιες παραδοχές που έχουμε ακολουθήσει μέχρι σήμερα και έχουμε παλιδευτεί μεταξύ 22 και 23%, δηλαδή στο 1.150.000 άτομα. Και αυτό για μια χώρα σαν την Ελλάδα επί μια δεκαετία να διατηρεί τόσο υψηλό επίπεδο ανεργίας, δηλαδή πάνω από 1.000.000, αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα χαρακτηριστικό αρνητικό και από άποψη κοινωνική αλλά και από άποψη μακροοικονομική και κοινωνική ασφάλιση, διότι χάνει και το κράτος έσοδα, χάνει και η κοινωνική ασφάλιση σοβαρά έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές. Άρα, κύριε Ρομπόλη, καλημέρα και από μένα. Καλημέρα, Χριστίνα. Σε συνάρτηση με την κουβέντα που κάναμε πριν, τόσο η μείωση εργοδοτικών εισφορών όσο και κάποια μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί δεν οδηγούν εύλογα στο συμπέρασμα ότι, τουλάχιστον για την ασφάλιστη εργασία, ότι έχει υπάρξει μια καλυτέρευση της εικόνας στην αγορά εργασίας? Κοιτάξτε, αν δούμε τα στοιχεία του ΣΕΠΕ, εμείς αυτά τα στοιχεία γύρω από την ευελιξία και τα άλλα στοιχεία τα έχουμε χρησιμοποιήσει τα στοιχεία του ΣΕΠΕ, απλώς κάνουμε μια επεξεργασία. Βλέπει κανείς ότι η ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία έχει φτάσει στο 31% από 25% που ήταν το 2009. Θα μου πείτε ότι μπορεί να ήταν και 35 ή 40% και να έχει περιοριστεί κάπως με τους ενέχους κλπ. Αλλά επειδή άκουσα τη συζήτηση που είχατε με τον κύριο Πανταζή, πράγματι συμβαίνουν όλα αυτά που περιέγραψε ο κύριος Πανταζής, αλλά νομίζω επειδή το φαινόμενο είναι πολύ ουσιαστικό και συμφωνώ με την άποψη ότι είναι ένα στοιχείο της επιχειρηματικής κουλτούρας στην Ελλάδα, δηλαδή δεν το συναντάτε αυτό στις βόρειες χώρες της Ευρώπης. Στις βόρειες χώρες της Ευρώπης είναι αδιανόητο για έναν επιχειρηματία να ξεκινήσει μια επιχειρηματική δραστηριότητα μικρή, μεσαία ή μεγάλη και να σκεφτεί ότι το εργατικό του δυναμικό σε ένα μέρος ή μικρό ή μεγάλο θα είναι για κάποιο χρονικό διάστημα ανασφάλιστο. Πριν πάμε, κύριε Ρομπόλη, και στα των μισθών που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κάνατε μια αναφορά νωρίτερα. Κύριε Πανταζή, θέλετε να κάνετε ένα σχολείο? Κοιτάξτε, διαβάζω πάντα με πολύ μεγάλη προσοχή τις ποιοτικές μελέτες του Ινστιτούτου Εργασίας ΓΕΣΕ. Αυτό που έχω να πω είναι το εξής, ότι συμπληρώνοντας αυτό που είπε ο κύριος Ρομπόλης, είναι στοιχείο της επιχειρηματικής κουλτούρας δυστυχώς, αλλά ακόμα περισσότερο για ανασφάλιστη εργασία, ακόμα περισσότερο να φανταστείτε το έργο μας δυσχεραίνεται
όταν αυτό γίνεται και με πλήρη συνένεση του εργαζομένου, στη λογική του να πάρω κάτι παραπάνω στο μεροκάματο. Mm-hmm. Εκεί πέρα είναι, χαριτολογώντας, λέω εγώ, είναι σαν να ψάχνουμε ψήλου στα άχυρα. Σχετικά με τον εργοδότη και τον εργαζόμενο που δέχεται και ο ένας και ο άλλος να απασχολείται και να τον απασχολεί. Βέβαια και οι συνθήκες ευνοούν, κύριε Πανταζή, το συγκεκριμένο. Οι συνθήκες δεν πιστεύω ότι τον ευνοούν, γιατί με τις παρεμβάσεις που μου γύρισε στην αγορά εργασίας, δεν θέλω να τις κρίνω επί της ουσίας. Ειδικά μετά το τελευταίο νόμο του 46 του 12, που ήταν το δεύτερο μνημόνιο για τον κατώτατο μισθό, και με τους νόμους που ακολούθησαν και προηγήθηκαν, έχουν διαμορφώσει μια κατάσταση ευηλιξίας, που αν μου επιτρέπετε, το να διακινδυνεύσει ο εργοδότης, το να απασχολεί ανασφάλιση στο προσωπικό, τι να σας πω τώρα, είναι σαν να πριονίζει το κλαδί που κάθεται έτσι. Έτσι, ναι, πάμε να δούμε λίγο και τα στοιχεία που έχουμε από τη ΓΕΣΕΕ σε ό,τι αφορά τους μισθούς. Να δούμε την επόμενή μας κάρτα. Να ξεκινήσουμε, κύριε Ρομπόλη, από το μέσο πραγματικό μισθό στον ιδιωτικό τομέα. Τώρα είναι στα 750 με 800 ευρώ μεικτά. Το 2010, στην αρχή λοιπόν της κρίσης, ήταν στα 1100 ευρώ μεικτά. Ακριβώς. Και αυτό έχει σχέση με την απορρίθμιση που έχει συντελεστεί στο σκέλος των συλλογικών διαπραγματεύσεων και στο συλλογικό συμβάσεων εργασίας, όπου σταδιακά αυτή την πενταετία κυριαρχούν πλέον οι ατομικές συμβάσεις εργασίας, και σε σχέση με αυτό που είπατε προηγουμένως και συμφωνώ απολύτως, ότι οι εργαζόμενοι κακώς συνενούν με τον εργοδότη, δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Λοιπά, αλλά όταν ζεις σε μια αγορά εργασίας όπου έχει 1.346.000 ανέργους, το επίδομα ανεργίας είναι, το παίρνουν 1 στους 12, αντιλαμβάνεστε την αδύνατη εισοδηματική κατάσταση και κατάσταση επιβίωσης που βρίσκεται ο εργαζόμενος, και μπαίνει υποχρεωτικά και αναγκαστικά σε αυτή την συνένεση της παρανομίας. Κύριε Ρομπόλη, να κλείσουμε και με τον κατώτατο μισθό στον ιδιωτικό τομέα. 586 ευρώ μεικτά έχουμε πιάσει τις κατηγορίες άνω των 25 ετών, όχι κάτω των 25, και το 2010 ήταν στα 751 ευρώ μεικτά. Κοιτάξτε, εδώ έχουμε αυτή τη μείωση σε επίπεδο πράξης του μορφωτικού περιεχομένου από το Φεβράριο του 2012, αλλά η εμπειρία που έχουμε συζητώντας και κάνοντας ερωτηματολόγια σε επιχειρήσεις ή σε συνδικάτα και ομοσπονδίες, είναι ότι πολλές φορές κάτω από αυτό που αναφέραμε προηγουμένως, από τις δυσμενείς συνθήκες αγοράς εργασίας και της ψυχικής ανεργίας, αυτό πολλές φορές είναι κάτω από αυτό. Mm-hmm. Έχω μια εμπειρία, παραδείγματος χάρη, στη Φλόρινα, όπου ανθρακορύχη στη Φλόρινα 400 άτομα, τους έδιναν κατώτατο μισθό 380 ευρώ. 300. Και κάνει το 586. Και φαντάζομαι, εντάξει, δεν είναι η μόνη περίπτωση, Χριστίνα. Ακριβώς. Και... Αλλά σας λέω τις προσωπικές εμπειρίες, ναι, που συναντάω εκεί όπου επισκέπτομαι τα εργατικά κέντρα ή τα επιχειρησιακά σωματεία. Mm-hmm. Κύριε Ρομπόλη, αυτό το 586 δεδομένης της νομοθεσίας αυτή τη στιγμή που θα ισχύσει μέχρι το 2016, μπορείτε να κάνετε μια πρόβλεψη, θέλετε μάλλον να κάνετε μια πρόβλεψη για το πώς μπορεί να εξελιχθεί? Διότι ξέρουμε ότι δεν θα είναι για πάντα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Κοιτάξτε, εμείς ήδη έχουμε κάνει μια μελέτη, δεν την έχουμε ανακοινώσει, την έχει μόνο η ΓΕΣΕ, και έχουμε πάει στο 2017, έχουμε πάρει το νόμο που λέει ότι μετά το 2017 ο κατώτατος μισθός θα υπολογίζεται και με άλλες μεταβλητές, δηλαδή ανταγωνιστικότητα, παραγωγικότητα, απασχόληση, κόστος εργασίας κλπ. Και έχουμε φέρει την οικονομία στο 2017 με κάποιες παραδοχές και έχουμε υπολογίσει πώς θα είναι τότε ο κατώτατος μισθός. Δεν θα σας πω ακριβώς, αλλά είναι πολύ χαμηλότερος από αυτό που είναι τώρα. Χαμηλότερος από τώρα. Μάλιστα.